Η Ρωσία εξαπέλυσε την ήθα μαζική επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι. Οι Ουκρανικέ αρχέ ανακοίνωσαν την εκένωση δύο νοσοκομείων στο Κίεβο. Η Ρωσία εξαπέλυσε την νύχτα μαζική επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι. Αγώνα δρόμου για τι ΗΠΑ η Αμερικής, είναι να συντονιστεί αποστολή αντιεροπορικών συστημάτων πάτριων στην Ουκρανία, την ώρα που το Κίεβο πιέζει, ούτως, ώστε να υπάρξει επίθεση των διαδικασιών. Οι Αμερικανοί θα στείλουν επιπλέον όπλα στην Ουκρανία με την κυβέρνηση Biden να ανακοινώνει συμβόλαιο αγορά όπλων 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σόλτ είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάννη Στόλεμπεργκ, ο, ο οποίο και επένεσε τη Γερμανία για τη συνεισφορά τη. Viele unserer Freunde in Europa zu bitten, dass sie auch in ihren Beständen noch mal gucken, ob es nicht irgendwie gehen kann, dass sie auch in dieser Hinsicht noch etwas tun, um die Luftverteidigung der Ukraine zu unterstützen. Wir müssen auch also weiterhin vigilant sein gegen die russischen Aktivitäten über die Allianz. Das Paket betrifft Piromachiker-Ära-Meina, Patriot, Piromachiker-Piromolik, Mie-Eπαδρομένα-Aroskaufe, Orbital-T-Drone, aber auch Pirävres-Aeros, die vertikalisiert werden, in Machinitka-Aeroplanen. Από την πλευρά του Ουκρανό, ο πρόεδρο Βολοντίμιρ δήλωσε πω οι πάτριωτε χρειάζονται επιγόντω για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ρωσική αεροπορική απειλή. Η Ισπανία έχει αποκλείσει να στείλει στην Ουκρανία συστήματα αεροπορική άμυνα, αλλά θα προσφέρει στο Κίεβο πυράβλου. Οι Αμερικανικέ Μυστικέ Υπηρεσίε Πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Ρώσο πρόεδρο Βαδημίρ Πούτιν πιθανόν να μην διέταξε το φόνο του αντιφρονούντα Αλεξέλη βάλνη.